σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που με έχετε ρωτήσει πολύ στο Instagram. Το πώς οργανώνουμε τη βδομάδα μας, πώς οργανώνουμε τα ψώνια μας και το σούπερ μάρκετ σε ό,τι έχει να κάνει με τα γεύματά μας, δηλαδή πώς κάνουμε το meal planning της βδομάδας. Να σας πω αρχικά ότι δεν ψωνίζουμε πάντα στο σούπερ μάρκετ, ψωνίζουμε και online. Και αυτό γιατί είμαι μόνη μου με το μωρό στο σπίτι όλη τη μέρα, οπότε πολλές φορές μου είναι πολύ πιο εύκολο να παραγγείλω online και να έρθουν τα πράγματα όσο είμαι εδώ στο σπίτι και να τα τακτοποιήσω, από το να περιμένω το Μιχάλη να γυρίσει και να πάμε στο σούπερ μάρκετ ή να πάει εκείνος, θέλω να διαλέξω κτλ. Οπότε συνήθως ψωνίζω online το σούπερ μάρκετ μου. Προτιμώ να κάνω ψώνια για την εβδομάδα, δηλαδή ούτε λιγότερα ούτε περισσότερα. Στο μόνο που ψωνίζω περισσότερα είναι στα κρεατικά, στο χασάπι δηλαδή. Ψωνίζω πάντα αυτά που τρώμε συνήθως, δηλαδή ξέρω π.χ. ότι θα φάμε μπιφτέκια και μπριζόλες, σνίτσελ, ρολό κοτόπουλο, στήθος κοτόπουλο, κιμά. Θα φροντίσω να έχω πάντα αυτά τα βασικά κομμάτια στην κατάψυξη και αν κάποια εβδομάδα έχουμε αποφασίσει να κάνουμε κάποιο φαγητό το οποίο απαιτεί κάποιο άλλο μέρος κρέατος, τότε παίρνω κάτι έξτρα. Το ίδιο περίπου κάνω και στο σούπερ μάρκετ, δηλαδή κάνω ένα κάψουλ, ας το πούμε έτσι, δηλαδή ψωνίζω πράγματα σίγουρα κάθε εβδομάδα, όπως γάλα, αυγά, ντοματίνια, αγγούρια, πράσινη σαλάτα, πράγματα δηλαδή που ξέρω ότι κάθε εβδομάδα θα τα χρησιμοποιήσω έτσι κι αλλιώς. Και μετά ανάλογα το τι τελειώνει και το τι γεύματα αποφασίζουμε ότι θα κάνουμε μέσα στη εβδομάδα, ψωνίζω. Να σας πω κάπου εδώ ότι εγώ είμαι η περίεργη του σπιτιού. Σε ό,τι έχει να κάνει με το φαγητό, εγώ είμαι η δύσκολη σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα αγόρια εδώ μέσα. Και δεν τρώω με τίποτα ξαναζεσταμένο φαγητό. Που σημαίνει ότι μαγειρεύω κάθε μέρα. Προτιμώ να μαγειρέψω κάθε μέρα παρά να φάω το χθεσινό φαγητό. Ξέρω ότι αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο και χρονοβόρο, αλλά δυστυχώς εγώ είμαι περίεργη και εφόσον δεν τα τρώω εγώ, μαγειρεύω κάθε μέρα. Προτιμώ να μαγειρέψω κάθε μέρα. Βέβαια, αν έχω κάτι μαγειρευτό, π.χ. όσπρια, μπορεί ο Μιχάλης να το πάρει την επόμενη μέρα μαζί του στο γραφείο για να φάει και το βράδυ να φάμε κάτι άλλο όλοι μαζί. Κάθε Κυριακή λοιπόν καθόμαστε με τον Μιχάλη και ή Σάββατο ή Κυριακή που είμαστε μαζί, προγραμματίζουμε τα γεύματα της εβδομάδας, τι θέλουμε να μαγειρέψουμε και κάνουμε ταυτόχρονα και τα ψώνια, την παραγγελία στο σούπερ μάρκετ. Ψωνίζω βιολογικά λαχανικά, ειδικά για τον Άρη και για τον Φίλιππο και για μας συνήθως. Δεν ψωνίζω από το σούπερ μάρκετ κρέας, ψωνίζω από χασάπικο που είναι εδώ κοντά μας. Και από το σούπερ μάρκετ μένουν και αγοράζω λαχανικά, φρούτα, είδη καθαριότητας για το σπίτι, τέτοια πράγματα για μας, σαμπουάν, πάνες, μοαμάντιλα, τέτοια πράγματα. Πολλές φορές, επειδή τις Τετάρτες έχουμε λαϊκή, μπορεί να πάω στη λαϊκή να πάρω πράγματα που έχουν τελειώσει, οπότε κάποια πράγματα να μην τα πάρω πάλι από το σούπερ μάρκετ, να προτιμήσω τη λαϊκή. Οπότε κάπως έτσι οργανώνομαι για τη βδομάδα. Δεν ψωνίζουμε από κάπου συγκεκριμένα, έχουμε κοντά μας αλφαβήτα, αλλά ιντερνετικά ψωνίζω είτε από το Σκλαβενίτη, είτε από το eFresh, τα οποία μπορεί να έρθουν και αυθημερών, κάτι που με βολεύει πάρα πολύ. Και το Σκλαβενίτη από το eFood έρχονται αυθημερών που πάλι με βολεύει πολύ. Οπότε γι' αυτό και τα προτιμώ. Γενικά δεν αγοράζουμε έτοιμα γεύματα και έτοιμα φαγητά. Μόνο αν θέλουμε να φάμε κάτι έτοιμο, παραγγέλνουμε απ' έξω. Δηλαδή προτιμάμε να παραγγείλουμε σουβλάκια π.χ. από το να φάμε κάτι κατεψυγμένο ή κάτι έτοιμο από το σούπερ μάρκετ. Δεν το επιλέγουμε. Μαγειρεύω τα πάντα εγώ και ο Μιχάλης βέβαια μαγειρεύει. Αλλά προτιμάμε να μαγειρέψουμε φρέσκο φαγητό από το να φάμε κάτι έτοιμο, όχι μόνο για τα παιδιά για λόγους υγείας, αλλά και για μας. Είμαστε υπερβολικά λάτρεις του junk food, αλλά όχι αυτού του junk. Δηλαδή, αν μου πεις, θα φας βρώμικο στη Μιχαλακοπούλου ή θα φας ένα κατεψυγμένο μουσακά, ξέρω εγώ, λαζάνια, θα σου πω, θα φάω το βρώμικο στη Μιχαλακοπούλου να το ευχαριστηθώ κιόλας. Δεν θα φάω τέτοια πράγματα. Τα μόνα κατεψυγμένα που αγοράζω είναι ο αρακάς και ίσως τα φασολάκια, αν δεν είναι της εποχής, δηλαδή αν δεν είναι καλοκαιράκι,
Θα πάρω και τα φασολάκια κατεψυγμένα κατά τα άλλα. Δεν παίρνω τίποτα άλλο κατεψυγμένο. Λατρεύω τις κατεψυγμένες πατάτες, τις οποίες αποφεύγουμε να αγοράσουμε, γιατί αν τις έχουμε θα τρώω μόνο τέτοιες εγώ και θα γίνω ακόμα πιο large από ό,τι έχω γίνει τελευταία. Οπότε γι' αυτό και αποφεύγουμε να τις αγοράζουμε. Έχουμε τον ειδικό καλεσμένο που θα μας βοηθήσει στο όλο planning και στην οργάνωση. Εγώ είμαι αυτός. Εσύ είσαι αυτός. Λοιπόν, έχω βγάλει φαγητά για τη βδομάδα. Έχω βγάλει 6 γεύματα. Και αναλόγως θα κάνω και τη λίστα του σούπερ μάρκετ μας. Και έχω βάλει στη λίστα και κάποια πράγματα που έτσι κι αλλιώς θα πάρουμε, ασχέτως των γευμάτων. Γιατί μπορεί, ας πούμε, να θέλω να κάνω ένα γλυκό μας τη βδομάδα, ή μπορεί να θέλω να πάρω κάτι για το πρωινό μας, ή πράγματα για να καθαρίσουμε το σπίτι. Οπότε μπαίνουν και άλλα πράγματα σίγουρα στη λίστα. Ωραία. Δευτέρα πίτσα. Τρίτη μπέργκερ, Τετάρτη ινδικό, Πέμπτη κρέπα. Πέμπτη κρέπα, ναι. Παρασκευή σκεπαστή. Ναι. Πρέπει να φάμε κρέα Σαββατοκύριακο. Ναι. Και Σαββατοκύριακο ελεύθερο, εντάξει, δεν μπορούμε τώρα να ακολουθούμε κάθε μέρα πρόγραμμα. Όχι. Θα σε διαλύσω. Λοιπόν, ναι. Έχω βάλει μπιφτέκια που τρώμε έτσι κι αλλιώς. Ναι, ο φούρνος. Φούρνος. Ο χασάπης που παίρνουμε έχει πάρα πολύ ωραία μπιφτέκια. Ναι, και οπότε γίνονται ωραία έτσι καραμελωμένα και νόστιμα. Ναι, θα πάρουμε μπιφτέκια λοιπόν. Κάτσε να το βάλω όμως στη λίστα μας. Με ό,τι και να τα κάνουμε, τα μπιφτέκια έχουμε. Και πατάτες έχουμε και ρύζι έχουμε και πουρέ έχουμε πολλά. Είπα να φάμε ένα όσπριο μες στη βδομάδα. Ναι. Αρακά, φασόλια, φακές. Ο αρακάς δεν είναι όσπριο, μωρέ, λαδερό. Α, okay. Στο λαδερό μας έβαλα φασολάκια που έχουμε. Εντάξει. Ξέρω ότι θα κλαις λίγο. Ωραία. Αλλά τα όσπρια τι είναι δηλαδή? Φακές, ρεβίθια, φασόλια. Α, φακές, εντάξει. Είναι, ναι. Εννοώ ότι είχες. Ωραία, εντάξει. Φακές. Και είπα ναι, ωραία. Εμένα μου αρέσουν οι φακές. Οπότε ναι, επειδή τις τρως και εσύ και ο Φίλιππος. Ωραία, φακές έχουμε, σάλτσα έχουμε. Καρότα έχουμε, για τα φασολάκια τα έχουμε όλα. Μπριζόλες είπα να είναι μία επιλογή της δίκιο, ομάδας. Δίκιο, φέαρ. Να τις βάλω όμως και τις μπριζόλες στη λίστα για το χασάπικο, γιατί μας έχουν τελειώσει όλα τα πράγματα. Mm. Όλα τα κρεατικά, βάζω και κιμά που δεν έχουμε, κοτόπουλο έχουμε ακόμα μέσα. Είπα να φάμε και κροκέτες ψαριού μία μέρα της εβδομάδας. Τα γατιά είναι, δεν είναι το παιδί μας. Πώς είναι και το παιδί μας και γατιά? Για πήγαινε δες. Δεν ήταν. Στόπα. Λοιπόν, κροκέτες ψαριού είπα, και για να κατέβουν πιο εύκολα κάτω τις κάνουμε πατάτες τηγανιτές. Εντάξει. Fish and chips, ναι. Θα φτιάξουμε και παραδοσιακά fish and chips, αγγλικά. Με μπακαλιά. Βρετανικά. Ό,τι. Εγώ και ο Φίλιππος δεν θα τα φάμε. Εσύ θα τα φας? Εντάξει. Με, άρα δεν θα κάνουμε. Λοιπόν, και είπα και το ζυμαρικό της εβδομάδας να είναι τα τορτελίνια που πήραμε την τελευταία φορά και δεν τα έχουμε φτιάξει. Okay. Κρέμες έχουμε. Να βάλω. Με ωραία μοτσαρέλα, μπουράτα και ντοματίνια, κλασικά. Α, να πάρουμε μπουράτα. Τη βάζω και να πάρω. Κοίτα, που δεν μου την έγραψε σωστά. Και να πάρουμε και παρμεζάνα για τα. Λοιπόν, η καλύτερη μπουράτα που, έχουμε, που τρώμε γενικά είναι μια πορτοκαλί από το Σκλαβενίτη. Όχι. Ναι. Εμένα μου άρεσε αυτή του Ντέλι. Εντάξει, εκτός από τον Ντέλι, κάτι ναι, που είναι πιο και προσβάσιμο. Αλλά κάτι πιο προσβάσιμο να είναι αυτή. Ο Βασιλόπουλος, δεν εκεί έχει. Που πάμε εμείς δεν ξέρω γιατί δεν έχει. Στο μεγάλο ναι. Στο Κηφισό έχει, έχω φέρει ναι. Από εκεί είναι. Okay. Αλλά στο Σκλαβενίτη βρίσκουμε μια, είναι πορτοκαλί συσκευασία και είναι δεν είναι πολύ τόσο ωραία. Κουλάκι, είναι σαν κουπάκι πλαστικό. Κουπάκι, γιατί μπουράτα δεν είναι κλασική μοτζαρέλα ή σκλή. Ναι, το έχω ξαναδεί. Είναι αυτή που ανοίγει από μέσα και είναι, και είναι κρεμόδες. Κρεμόδες. Λοιπόν, έβαλα φυσικό βούτυρο για το πρωινό σου που έχουμε ξεχάσει να πάρουμε και αλυφωτή για μένα γιατί δεν γίνεται να ζήσω χωρίς τυράκια. Σουσάμι το που μας τέλειωσε, γάλα. Τον κάψουλες κορμό κατσικιού. Όχι, δεν θέλω. Κατσικίσιο. Κάψουλες, όταν λέω κάψουλες, τι είναι εννοώ? Πλυντηρίου. Α, πλυντηρίου πιάτων. Θέλουμε καφέ και ελληνικό και γαλλικό. Mm-hmm. Έβαλα αβοκάντο που τρώει το παιδί και εγώ το για πρωί. Okay. Αγγούρια θέλουμε. Θα πάρω παντζάρια γιατί θα φτιάξω του Άρη. Pancakes παντζαριού. Ναι, η αλληλή. Η αλληλή. Από τις τουλίπες θα είναι. Λες. Όχι το pancakes παντζάρι, ας πούμε. Από τις τουλίπες.
Το μωρό πρέπει να μην τρώει σαν και εμάς. Να μην γίνει καταβόφρα. Ναι, αλλά δεν πρέπει να τρώει σαν χίπι, παιδί χίπι. Από ναι, χίπιδον του Σαν Φρανσίσκο. Να φάει δηλαδή 6,5 μηνών το πατζάρι. Πόσο το φάει. Να μην φάει πατζάρι. Στο χέρι, βραστό. Θα γίνει τέλειο με το κόκκινο. Λοιπόν, θέλουμε η Λιέλο που μας έχει τελειώσει. Τι κάνει τώρα, κάνουμε προ-hall. Προ-supermarket hall. Ναι, είναι προ-supermarket hall. Εντάξει, πόσο μπροστά. Ποιος άλλος έχει κάνει αυτό, φτιάχνει λίστα το τι θα πάρει και δεν δείχνει μετά το supermarket hall. Γατάκια. Σταματά να με κοροϊδεύεις, θα σε τσακίσω, αλήθεια. Όχι, ήταν έτσι μια έκλεψη. Θέλουμε κάτι άλλο. Έχω βάλει γάλα που θέλουμε έτσι κι αλλιώς. Θες κάτι άλλο εσύ για το πρωινό σου. Ψωμί έχουμε. Πολύ σπόρο. Ανοίγουμε το πάντρι. Πότε θα παραγγείλει. Σήμερα. Θέλουμε νομίζω κάτι άλλο. Ρύζια έχουμε. Δημητριακά έχουμε. Τσίπς έχουμε. Από όλα έχουμε. Γλυκά έχουμε που να μην είχαμε. Περίμενε επειδή είδα χθες, είπα τσίπς τώρα και δεν έχουμε, αλλά θυμήθηκα ότι είδα στο ντουλάπι κατά λάθος, ενώ ψάχνα για τσίπς. Τι? Α, κέτελ τσίπς. Διάβασα, νόμιζα ότι ήταν κέιλ τσίπς. Εντάξει. Αμέσως. Συγγνώμη, γυναίκα μου. Να με ναι, αμέσως όμως να με δυσφημίσεις. Εντάξει, άκυρο. Καλά κάνει. Ξέρει τι παίρνει τώρα, εντάξει. Εκτός από τα pancakes που παντζαριού. Είπαμε πως έχεις έτσι καμιά έμπνευση και πήρες kale chips, ξέρω εγώ. Σ' αρέσανε τα άλλα όμως. Που ήταν από... Άλλα. Τι ήτανε? Από κοινόα, όχι. Αυτά με το χούμους. Αυτά ήταν ωραία, ναι. Α. Και με χούμους ήταν ακόμα καλύτερα. Είμαστε. Ξέρεις ότι να πάρω ρεβίθια να κάνουμε χούμους. Καταβόθρα τώρα την άλλη. Να κάνουμε μόνοι μας. Ναι, γιατί όχι. Με τι να το φάμε το χούμους δηλαδή? Με πίτες. Ας μείνουμε στα γεύματα που έχουμε βάλει, γιατί μας βλέπω να δεν τρώνε. Και μα δεν τρώνε έτσι. Το χούμους είναι συνδευτικό για την πιτούλα και για τα υπόλοιπα. Τώρα εντάξει. Δεν πειράζει. Ναι. Μπορούμε να κάνουμε, αλλά δεν σ' αρέσουν. Λοιπόν, έβγαλα που λες αυτά τα έξι. Όχι, δεν μου αρέσουν. Έβγαλα αυτά τα έξι γεύματα. Και το έβδομο έτσι κι αλλιώς Σαββατοκύριακο τρώμε, παραγγέλνουμε κάτι απ' έξω. Οπότε... Σαλάτες, τέτοια πράγματα. Μπράβο, κοίτα Λου, κάνε τον αδιάφορο. Κοιτάω τη σακούλα. Από το Τζέρι χθες και τις πίτσες. Είναι εκεί. Μπράβο, επειδή παραγγέλνουμε λοιπόν το σουκού που λείπει και ο Φίλιππος. Και το καημένο το μωρό θα τη βγάλει με μπρόκολα το σουκού. Ναι, το καημένο. Το καημένο. Εντάξει, θα το δώσουμε. Δεν θα το δώσουμε σουβλάκι, ξέρω εγώ, που θα παραγγείλουμε εμείς. Τι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν θα είναι το haul. Θα τα βάλω στο καλάθι και θα σας πω τι μαζεύτηκε. Θα σε βάλω τώρα και να διαλέξεις φυσικό βούτυρο. Ετοίμασα λοιπόν την παραγγελία μου. Κράτησα μόνο εκτός παραγγελίας τα αβοκάντο, τα αγκούρια και το παντζάρι που θα τα πάρω από τη Λαϊκή την Τετάρτη. Και δεν είχαν και δύο πράγματα που ήθελα. Δεν είχαν ούτε μπουράτα στο ιφρές. Δεν είχαν ούτε την αλουφότη που τρώω, ούτε σουσάμι που θέλω. Αλλά δεν έχω θέμα, μπορώ να πάω στο Delicatessen τη Δευτέρα και να πάρω. Γιατί θα πάω έτσι κι αλλιώς και στο Χασάπικο. Βγήκαν 59 ευρώ τα πράγματα όλα. Οπότε κάνω την παραγγελία μου. Θα έρθουν τη Δευτέρα τα πράγματα. Θα ψωνίσω και τα υπόλοιπα. Και κάπως έτσι λοιπόν οργανώνουμε τα πράγματα στο σπίτι, οργανώνουμε τα γεύματά μας και το τι χρειάζεται να αγοράσουμε με αυτόν τον τρόπο. Με το να μην πηγαίνουμε ειδικά στο σούπερ μάρκετ, δεν μπαίνουμε σε άχρηστες αγορές, γιατί όταν πηγαίνουμε παίρνουμε πράγματα που δεν τα χρειαζόμαστε. Και όταν δεν έχουμε οργανωθεί με τα γεύματα, τρώμε πράγματα που δεν θα έπρεπε να τρώμε. Οπότε αυτός είναι ο τρόπος μας να μην μαγειρεύουμε περιττά πράγματα και να μην μαγειρεύουμε και πετάμε φαγητό, κάτι που δεν μου αρέσει καθόλου. Αυτά λοιπόν από μας. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Θα μας δείτε στο vlog, λογικά θα κάνουμε το haul. Α, όχι, ψέματα λέω. Το vlog που γυρίζω τώρα λογικά θα ανέβει πριν από αυτό το βίντεο που βλέπετε τώρα. Αυτά λοιπόν από εμάς, θα σας δω σύντομα σε επόμενο βίντεο, να είστε όλες καλά, σας αγαπώ πολύ, φιλιά!